Στην επόμενη μου ζωή, αν δεν γίνω προπονητής, θα γίνω δικηγόρος. Ναι. Καλησπέρα, Γιάννη. Αλλά θέλει πολλά χρόνια σπουδών. Άμα. Εντάξει, είναι δύσκολο το. Α, στην Ελλάδα όμως, εντάξει, θα μπορούσα. Θα παίρνω πλούσιους πελάτες και να κερδίζω τις δίκες. Λοιπόν, υπάρχει πάω και λέει εντελώς αδιάφορη τροπολογία, θα πάω μέχρι το ΚΑΣ. Για να μην το διαβάσω, το ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Επίσης, λοιπόν, κάνει κάλεσμα αύριο στον κόσμο να παρευρεθεί στο συλλαλητήριο στην Καμάρα στις 6 το απόγευμα. Ενώ τα έβαλε με την Επιτροπή, αδιανάκι να προχωρήσω και να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να δικαιωθεί και θα ζητήσει τη λάση τηλεφωνικού απορρίτου των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις τελευταίες 60 μέρες, το τελευταίο δίμηνο. Επίσης ο ΠΑΟΚ θα ψάξει θα εξετάσει τον ρόλο του δικηγόρου του Γανάτου, ποια είναι η σχέση με τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ακόμα ποια στελέχη της ομάδας του Ολυμπιακού, τον επισκέπτηκαν στις 11 το βράδυ μια εβδομάδα πριν την απόφαση και για ποιο λόγο. Μιλάμε ότι παίζουμε Ηρακλή Πουαρό. Έβλεπες Ηρακλή Πουαρό? Έβλεπα. Κώστα, ξέρεις γιατί ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κυνηγάει την υπόθεση σαν να μην υπήρξε καθόλου η σημερινή τροπολογία? Γιατί αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κυνηγά τη σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κλπ. Σαν να μην συνέβη καθόλου η σημερινή τροπολογία που ουσιαστικά τον απαλλάσσει και αυτόν και την Ξάνθη από υποβιβασμό. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ το πάει μέχρι τα άκρα, γιατί πιστεύει ότι αν φτάσει μέχρι το ΚΑΣ θα δικαιωθεί, διότι αυτή η τροπολογία θεωρεί ότι είναι παράνομη και ότι δεν συνάδει με τα μέτρα και τα στασμά της FIFA. Ναι, αυτό θέλω να πω. Επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτοδιοίκητο, υπάρχει και UEFA, υπάρχει και FIFA, θα πρέπει να περιμένουμε και παρά την σημερινή ψήφιση στη Βουλή της συγκεκριμένης τροπολογίας, ποια θα είναι η απόφαση του πρωτοβάθμιου της Super League και μετά ποια θα είναι, εφόσον την εφεσιβάλλει ο ΠΑΟΚ, η απόφαση από το δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ. Έτσι. Επίσης, λένε από τα γραφεία του ΠΑΟΚ, τον κύριο Τζουλάκη, τον κύριο Αρκούδη και τον κύριο Φαραντούρη θα τον πάνε σε δικαστήρια κανονικά. Ναι. Το ποινικό. Θα κληθούν να τεκμηριώσουν το σκεπτικό της απόφασης. Μιλάμε τώρα να γίνει η δίκη της Διαβέργης εκεί πέρα. Ναι, όχι. Έχει, ναι, λογική, έχει λογική αυτό που λογική, κάνει ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο για το ηθικό του πράγματος, δηλαδή ότι θεωρεί πως αυτή η ιστορία έγινε για να τον στιγματίσει κλπ. Αλλά γιατί, επαναλαμβάνω, παρά τη σημερινή τροπολογία που υπήρξε στην Βουλή και πέρασε, υπάρχει το αυτοδιοίκητο και θα έχει και συνέχεια υπόθεση. Δηλαδή, στην εισήγηση αυτή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα πρέπει, με βάση την εισήγηση και το πόρισμα, να βγάλει απόφαση αρχικά πρωτοβάθμιο της Super League και μετά το δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ, εφόσον κάνει έφεση ο ΠΑΟΚ. Μπορεί δηλαδή μπορεί να έρθει το πρωτοβάθμιο και να πει υποβιβασμός. Και ο ΠΑΟΚ, ναι. Λέει δικάστε μας και υποβιβάστε μας. Αυτό λένε τώρα. Αν θέλετε να μας υποβιβάσετε, δικάστε μας και δείξτε και το σχετικό της απόφασης. Ναι. Γιατί θεωρούν ότι είναι πολιτική απόφαση χωρίς νομικό υπόβαθρο και εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από τον κύριο Γενέτη, τον οποίο θεωρούν στον ΠΑΟΚ ενδολοδόχο του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Η διαφορά βέβαια που είναι πολύ σημαντική, Κώστα, είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει κάνει μία εισήγηση, δεν έχει επιβάλει αυτή τη στην εισήγηση. Ναι, και λένε αφού είναι εισήγηση, για ποιο λόγο εισηγάζεις καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, αφού δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει στο επόμενο δικαστήριο. Ο ΠΑΟΚ πάει κι αλλού. Βλέπει εχθρούς και καλά κάνει. Καταγγείλει τον δημοσιογράφο Σαντορινή πριν από λίγο τη ΣΕΡΤΕΝΑ, γιατί έχει γράψει κάτι υβριστικό για τον ΠΑΟΚ, όπως λέω, ΠΑΟΚ στο Facebook, για πλαξιγό και ανιψιό. Και είναι μια τοποθέτηση οπαδική και πάρα πολύ προβλητική για τον κύριο Σαββίδη. Ζητά ο ΠΑΟΚ την αποδοχή του Σαντορινή από την ΕΡΤ και θα καταφύγει και ο αρμόδιο όργανο των δημοσιογράφων. Σε ποιο είναι,
στο ΕΣΥΕΝ, στο ΕΣΥΕΝ, πώς το λένε αυτά. Λοιπόν, ο Σιδηροφορίδης Ολάκης, ο οποίος βάλεται και από τον ΜΕΟ, βάλεται και από το λαό του ΠΑΟΚ μαζί με τον κύριο Μπίρδα και τον κύριο Μαυρομάτη. Μας λέει ότι η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης τροπολογίας δικαιώνει και τον κύριο Μαρινάκη σε περίπτωση που καταδικαστεί, είτε για την υπόθεση την προσωπική που έχει με το συγκεκριμένο θέμα του με τον ΟΥΑ, είτε για τα στιγμένα παιδεία τα οποία εμπλέκεται και πρέπει να βγει κάποια απόφαση. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι κακή. Αν είναι κακή, αν είναι κακή απόφαση, λέει ο Λάκης εδώ, ο συμμαχωρής, ότι δεν θα υπολογιστεί η ομάδα του, παραφέρει από μείον 5 έως μείον 10 βαθμούς σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λένε εδώ στον ΠΑΟΚ ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση έγινε κατά βάση για να σταθεί ο Μαρινάκης σε περίπτωση και ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό στα πολιτικά δικαστήρια εναντίον του κυρίου Μαρινάκη. Ναι, αυτό τώρα έχει, το μπέρδεμα έχει γίνει γιατί για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια με την σημερινή αυτή τροπολογία φτάνει να έχει, να προβλέπει πιο βαριές κατηγορίες, όχι τα κανονικά δικαστήρια, όπως τα ξέρουμε, τα διοικητικά, τα αθλητικά δικαστήρια, από ότι τα διοικητικά, έτσι, ή τα ποινικά. Επίσης, πριν από μισή ώρα περίπου, βγήκε ο φίλος μου, ο Δευτέρης ο Δούκας, εδώ, στο Μετρόπολη, και μας μίλησε ότι για δυσφορία, για απέχθεια, για αξιολογισμένους ανθρώπους, μας είπε για την πέμπτη δοσηλαλητήρια στην Καμάρα. Μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία νομική υπόσταση. Αυτό που είπε ο Λάκης Σιμοφορίδης. Είπε ότι θα γίνουν αγωγές και μηνύχες και αγωγές στα μέλη τα οποία εμπλέκονται. Υπερασπίστηκε τους δικηγόρους, γιατί τους έπρεπε ο ΜΕΟΣ. Όταν άκουσαν τον ΜΕΟΣ, άφησαν τους λύσεις τις υποψίδες τους δικηγόρους, όπου ο Δούκας τους κάλυψε. Και είπε ότι ήταν ένα τρίτο νομικών. Και μας είπε ότι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ έκανε ένσταση πριν την εκδίκαση, ο κύριος Αγγενάκης θα ακολουθούσε την νομική οδό και δεν θα μπορούσε να προβάλλει σε διοικητικό επίπεδο την ιστορία. Και μας είπε επίσης ότι δεν ήταν μόνο αυτοί. Πήραν και τον καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Κάθριν, γνωστός στους νομικούς κύκλους. Οπότε το τρίτο νομικών μας τον έφερε σε δύσκολη κατάσταση και σε γέρα, λέει ο Λευτέρης ο Δούκας. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Έχουμε ανακοίνωση από την ΠΑΕ, έχουμε από τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΕ. Από την οικογένεια, η νεότερη, η πιο πρόσφατη ανακοίνωση, υποστάρης με τοποθέτηση, ήταν αυτή του Γιώργου Σαββίδη για το θέλουμε δικαιοσύνη. Ο μεγάλος δεν μίλησε. Γιατί? Ο μεγάλος δεν μίλησε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει στο κανάλι και όταν δώσει κάποια προσκόμενα, αλλά το ότι δεν μιλάει, δεν ξέρω αν είναι αυτό θετικό ή αρνητικό. Περιμένει, τη φιλοσοφία του περιμένω και θα μιλήσω στο τέλος. Είναι δηλαδή ψύχρεμο. Η ερώτηση μπορεί να είναι για τον Αβγενάκη, τον κύριο Αβγενάκη, αν θα του κάνει και αυτόν μήνυση και αγωγή ο ΠΑΟΚ, έχει πολιτικό άσυλο, δεν μπορεί να πάει σε πολιτικό δικαστήριο, θα τον πάρει σε αστικό δικαστήριο και θα του κάνει και μήνυση και αγωγή. Αυτή είναι η είδηση που βγάζαλε ο Λευτέρης ο Δούκας σήμερα πριν από μισή ώρα. Να πω ότι μίλησε επίσης ότι επηρεάστηκαν και επέκτηκαν στο μάτι τον Βόλο, καλύπτηκαν τους ποδοσφαιριστές γιατί ακούστηκαν γιούχες από τον κόσμο και για τον προπονητή. Είναι δύσκολο να μην αποπροσανατολισμούμε, να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας και θέλουμε τον κόσμο βοηθό και κι αυτός να είναι προσανατολισμοί στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό και όχι στο κομμάτι το νομικό. Τους θέλουμε κοντά μας. Αυτά είπε και ο Λούκας. Να πω ότι υπήρχε τηλεφωνική επέμβαση του Ιβάν Σαββίδη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι σε δύο. Ειδικά πήρε τηλέφωνο από τους Αντζούς σε τρεις φορές τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μίλησε σε πάρα πολύ αυστηρό τόνο. Κάποιοι από αυτούς προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε στον αέρα. Δεν βγαίνει κανείς τη χρεσινή μέρα. Μας είπαν δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό, θα μας πετάξουν έξω. Τους είπαμε εμείς ότι όταν θα έρθετε μετά από δύο χρόνια σε Μετρόπολη και στα μέσα να ζητάτε ψήφους, να σας δείξω το ψήφα πολλά λεφτά για να σας βγάλω. Θα πρέπει να πληρώσω πολλά λεφτά. Σε στρώλανα βέβαια. Εντάξει, δεν το εννοούσα. Αλλά θα φάτε πόλεμο, τους λέω. Όποιος από εσάς, όποιος τους αγοράσει, πιο μάγκας από όλους, κάνει τη στροφή,
αυτό θα πάρει και τις επόμενες βραβεύσεις. Σκέφτομαι, Κώστα, όση ώρα μιλάς, πώς κατάφερε η κυβέρνηση να έχει απέναντί της και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ. Λοιπόν, αυτό είναι το μισοτάτι, μόλις θα το κάνει. Ωραία, Κώστα, ωραία, τρόπος του λέγει. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο... Έχουμε και λίγο μπάλα. Το MVP από την Ερήμια, ένα καλό παίκτη που έδωσε στον Απόλλωνα Αθηνών Σμύρνης, ο ΠΑΟΚ, καλό παίκτη, ναι. Το παρακολουθήσει και στην Β' ομάδα και εδώ, τις προετοιμασίες και στα τον φιλικά. Τον Γαϊτανίδη, ε. Είναι καλό εξτρεμάκι, και για σκορ, και για γρήγορος. Βέβαια το τρολάρισμα που κάνουμε στους Ποξίδες είναι το στείλετε στον Δενέ να εξελιχθεί. Για ποιο τρόπο θα εξελιχθεί. Μπορεί να τον στείλανε στο Βενέτη για να ψηθεί. Σωστό. Και ο Βενέτης, βγάλαμε και τον Αντώνη τον Μανίκα, μας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Απόλλωνα, ότι ο άνθρωπος πληρώνει μόνο σε δεμένο τηλεοπτικό, είναι σοβαρός άνθρωπος και χρειαζόμαστε και αυτούς. Πάμε στον Άρη. Ναι. Βγήκε ο Κόρτας και είπε τον Τελγεβάτη, κάντε με πρόεδρο της ΕΠΟ να καθαρίσει όλο το ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής καθάρισε τον Άρη, τον έφυγε λεγάμα εθνική, ο Σκόρτας. Πράγμα θέλει να καθαρίσει το ποδόσφαιρο, να το κάνει προς τον Άρη. Πολύ ευχαριστώ. Χειρότερα να το πάει, πάντως δεν μπορεί. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες.